Κύριε Βασίλη Κεγκέρογλου, καλημέρα. Καλημέρα και εσάς και στους φίλους και τις φίλες μας ακούνε από τη συχνότητα του. Ωραία. Οφειλές 600.000 ευρώ εξασφαλίστηκαν για να καταβληθεί 100.000 ευρώ. Συνεχίζεται ωστόσο να δείτε τι στην ευχή θα γίνει. Κάτι που πρέπει να είναι και ευθύνη της πολιτείας. Από εδώ και κάτω τι ωστόσο. Όλη την ώρα έτσι θα είσαστε. Να κάνουμε μια διόρθωση για να μην αδικούμε. Ο ΔΔΕ είναι ο μηχανισμός που συνδέει, διακόπτει, επανασυνδέει. Αλλά ο πάροχος που δίνει την εντολή είναι η ΔΕΗ. Εμείς είμαστε λοιπόν συμβεβλημένοι με τη ΔΕΗ και μάλιστα όπως δυστυχώς ανακάλυψα πρόσφατα, οι συνδέσεις αυτές έχουν μπει σε τιμολόγιο επαγγελματικό. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι ο παροχός μας, σε αυτήν οφείλουμε τις 600.000 περίπου το ηλεκτρικό ρεύμα. Έρχομαι λίγο πίσω πριν 3 χρόνια στην διαδικασία που ήταν για την εγκατάσταση στους κύρκους των σεισμόπληκτων, πέραφαν ένα χαρτί για να μπουν στους κύρκους, το οποίο έλεγε ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την καταβολή του ρεύματος. Ταυτόχρονα είχαμε ακούσει όλοι, και εσείς υποθέτω, αλλά όλοι μας, τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ότι το ρεύμα το πληρώνει η κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο. Κύλησε ο χρόνος, δεν μπήκαν μετρητές και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια συσσωρευμένη οφειλή η οποία κατά την κυβέρνηση σήμερα, αφού υπέγραψαν οι καταναλωτές, αφήνεται να εννοηθεί ότι πρέπει να το πληρώσουν. Αυτά την άλλη μεριά, κατά τους καταναλωτές και κατά το Δήμο, η ευθύνη είναι της κυβέρνησης, γιατί έδινε αυτές τις διαβεβαιώσεις και δεσμευόταν σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτά τα δεδομένα και με το γεγονός ότι δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα έναν του ρεύματος, το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 20 μέρες, ένα μήνα περίπου, συνεδρίασε και εξέτασε την κατάσταση και αποφάσισε κάποια πράγματα. Τα βασικότερα είναι ότι εμένει στην άποψή του ότι το μέχρι τώρα καταναλωτικό ρεύμα πρέπει να πληρωθεί από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο. Και επιπλέον για την περίπτωση ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν ισχύ οι υπογραφές στο Συμφωνικό Παραλαμβάνης του Ιτσίσκου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν τοποθετήθηκαμε τελείως, αλλά δεν μπορεί να γίνει επιμερισμός. Τελεία. Αυτό είναι διεκδίκησή μας και είναι υπεύθυνος ο Δήμος να το διεκδικήσει από την κυβέρνηση, άλλος θα βρει τρόπο να το καταβάλει. Από εδώ και πέρα θα τοποθετηθούν μετρητές και γιατί υπάρχει απόφαση και γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την κατανάλωση του καθενός και θα είναι αρμόδιος ο Δήμος και οι καταναλωτές. Ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία ζητάμε από όλους τους μένους της Κίσκου να μας φέρουν μια βεβαίωση από το ΤΑΕΦ για το που είναι τα δικαιολογητικά του. Δηλαδή ζητάνε από το ΤΑΕΦ. Λένε, έχουμε κάνει μια αίτηση. Αν έχουν κάνει, αν δεν έχουν κάνει, να κάνουν. Και σε τι πληρότητα είναι ο φάκελος. Με βάση αυτές τις βεβαιώσεις που θα μας φέρουν, θα συνεχίσουν να διαμένουν εκεί, αλλά για μας δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Για μας είναι το ζητούμενο να πιέσουμε το ΤΑΕΦ για όλους τους φάκελους που είναι σε πληρότητα να εκδώσουν άμεσα τις άδειες. Διότι η αγωνία των ανθρώπων είναι να πάνε σπίτια τους. Δεν είναι η αγωνία των ανθρώπων να μείνουν εσαΐ εκεί πέρα, πώς θα μείνουν εσαΐ στη Κίσκου. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο και μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχουμε ήδη ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα θα πιέσουμε το ΤΑΕΦ να εκδώσει τις άδειες. Τώρα, μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει η κυβέρνηση να καταβάλει, όπως σας είπα, τα ποσά. Ο Δήμος, εάν είχε τη δυνατότητα, θα το είχε κάνει και θα τα διεκδικούσε, αλλά δεν έχει για τον επιπλέον λόγο ότι από το 2024. Και θέλω αυτό να το πω να το γνωρίζουν. Είναι ο μοναδικός Δήμος που έχει μείωση στους κεντρικούς αυτοτελείς πόλους λόγω της μείωσης του πληθυσμού που εικονικά καταγράφηκε από την απογραφή του 21 που έγινε τις μέρες του σεισμού. Έχουμε μείον 3.500 πληθυσμό, ο οποίος σημαίνει μείον 2 εκατομμύρια στα έσοδα από τις κεντρικούς αυτοτελείς πόλους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Ευτυχώς άλλαξε το σύστημα και είχαμε μια εξισορρόπηση 700.000 και είναι ένα 300.
λέμε ευτυχώς, και έχουμε μείωση 1.300, καταλαβαίνετε, 1.300.000. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, γι' αυτό είμαστε στην Αθήνα σήμερα, για να εξασφαλίσουμε ένα ποσό να καταβληθεί έναντι την ΔΕΗ, για να μην έχουμε διακοπές ενώ του χειμώνα, απαράδεκτο σε κανένα υψισμό. Αρμόδιο είναι το πολιτικής προστασίας κρατικής αρρωγής, στο οποίο προείστανται οι κύριοι Τριαντόπουλος και Λιβάνιος. Όχι, στο πολιτικής προστασίας προείστανται ο κύριος Σιτσίλιας. Ναι, ο κύριος Υπουργός ναι. Είναι ο Τριαντόπουλος. Ναι. Ναι, υπουργός είναι ο Τριαντόπουλος. Ναι. Μάλιστα. Εξωτερικό κύριος Λιβάνιος. Τώρα ας πούμε έχουμε καταθέσει ένα αίτημα για 255.000 που μας οφείλει το εσωτερικό και χρειάζεται μια θετική γνωμοδότηση από την ΚΕΔΕ, γιατί είναι από το αποθεματικό των ΚΑΠ, το ειδικό αυτελό πόρο. Και αυτή την θετική γνωμοδότηση δεν την έχουμε πάρει εδώ και 6 μήνες. Από την ΚΕΔΕ και από το κράτος, την Κεντρική Ένωση Δήμων. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει το πράγμα λίγο να πιεστεί προς την κατεύθυνση, εκτός από τα χρήματα τα οποία οφείλουν να δώσουν, μιας που υπήρχε η δέσμευση αυτή, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε από την άλλη και πόσες δεσμεύσεις δεν πήραν την περίοδο που έκαναν τις δηλώσεις, αλλά ήταν ανέξοδες αυτές οι δηλώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι και γενικότερα το σεισμόπληκτο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο, αλλά αυτό που λέτε νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και βάση, να δουν οι άνθρωποι ποιοι φάκελοι επιτέλους είναι ολοκληρωμένοι, να δεήσουν, να το προχωρήσουν και να τελειώνουν με τα τελευταία βήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, κανένας δεν επιλέγει, ρε παιδιά, να πηγαίνει ως μόνιμη κατοικία και να έχει ως μόνιμη κατοικία ένα οικίσκο. Έτσι είναι, έτσι είναι, και η μεγαλύτερη μπορεί λόγω του ότι έχουν περάσει πολλά συζητήματα να προσαρμόζονται. Αλλά φανταστείτε παιδιά τώρα να ζουν σε αυτά τα κουτιά για μεγάλο διάστημα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Αθήνα σήμερα, βλέπετε τι γίνεται και τι θα γίνει με την ΚΕΔΕ, τι θα γίνει με το πολιτικής προστασίας, τι θα γίνει επίσης με το εσωτερικό, για όλα αυτά τα οποία διεκδικείται και κυρίως για να εφαρμοστούν αυτά τα οποία δεσμεύθηκαν οι αρμόδιοι όταν ανεβοκατέβαιναν εδώ στο Ηράκλειο και στο Αρκαλοχώρι. Κύριε Κεκερούγλου, σας αφήνω. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.